Θες να πεις μια καλημέρα στο κοινό? Καλημέρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Λέω σήμερα να επιχειρήσω να κάνω ένα vlog. Δεν θέλω να το βγάζω στην κάμερα. Μπορεί να το κόψω στο edit, μπορεί και όχι. Πού θα πάμε σήμερα? Στην Αρπενήσι. Δεν είναι νησί αυτό, ε?
Φτάσαμε... Πώς είναι, γεια? Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα χωριό λίγο πιο έξω από το Καρπενήσι. Ήρθαμε για ένα καφέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ το μέρος για... Έχει και λοβάκια και τέτοια. Μέσα στη φύση είναι καταπληκτικό. Και εκεί ψηλά τώρα που δεν βλέπετε πίσω από τα δέντρα είναι ένα καφέ. Πάμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Αυτό δεν ξέρω τώρα καλά, το κρατάω, δεν το κρατάω καλά. Ο φωτισμός δεν είναι καλός. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να βάλεις ψηλά εδώ. Λογικό. Είναι σαν να έχεις βγει μόλις από παραμύθι. Θέλω να φάω καμιά κολοτούμπα να σου πω εγώ. Κοντά σε με αυτά θα λέει και ευτύχεις. Τέλεια, γιατί έχω ανάγκη ένα καφέ. Πάλι καφέ. Ο καφές είναι συνέστημα, σε παρακαλώ. Ο καφές είναι συνέστημα, δεν είναι ένα υγρό απλά που απλά το πίνεις για να ξυπνήσεις. Όχι βέβαια. Με ρωτάει αν μπορούμε να κατέβουμε από εδώ. Jesus. Θα με φωτογραφίσεις, θα με βγάλεις. Λέτε, δεν ξέρω αν σας είπα, μπορείτε να κάνετε εσείς τα παιδιά σας, είπα κυρίως, αναρρίχηση, εξοβολία, υπασία, τρενάκι, έχει και ένα άλλο, μία βαρκούλα μέσα σε ένα τεχνητό, μέσα σε μία τεχνητή πισίνα, η πισίνα έτσι κι αλλιώς είναι τεχνητή, οπότε αυτό ήταν πλεονασμός. Και έτσι που λες. Αυτό. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν έχεις να έρθει. Να έρθεις κι εσύ. Why not. Και σε έχει ξενυχτήσει. Και. Μια ζωή την έχουμε να πατήσουμε λίγο το καλάθι και να πάρουμε κανένα ευρώ. Ο μονόλογος της τρέλας που λέει και η αδερφή μου. Αυτογνωσία λέω εγώ. Όλος ο χώρος λέγεται Saloon Park. Όπως έχει και λαφάκια και είναι τέλεια, so cute. Δεν πιστεύω να γελάς. Οι άνθρωποι ξυπνάνε για να πάνε μόνο στη δουλειά. Αλλά τέλος πάντων, ξύπνησα. Βλέπεις πάλι γυαλί, δεν μπορεί να ανοίξει το μάτι χωρίς γυαλί. Και αυτή είναι η θέα μας ακριβώς τώρα. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλη. Για κάποιο λόγο ο λαιμός μου έχει πιαστεί και πονάει. Και τώρα πάμε να φάμε κρανούλι.
και ετοιμαστήκαμε. Και πού πηγαίνουμε τώρα? Γιατί δεν σε ανασχετείς? Δεν είναι με τις κάμερες. Δεν θα σε βγάλω από κανένα πλάνο. Πες στο κοινό μας που πάμε. Βάλω το σιδεράκι σου. Ευχαριστώ. Στο καρβενί. Λοιπόν, έψαχνα χθες να σας πω δύο λόγια για το καρπενήσι. Τα ξέχασα και τα δύο. Τα λέμε, γεια. Φτάσαμε στο καρπενήσι. Λοιπόν, το καρπενήσι να σας πω ότι είναι πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας. Και κανονικά γραφόταν με γιώτα γιώτα, δηλαδή το καρπενήσι δεν σημαίνει νησί με την έννοια που ξέρουμε κανονικά. Και τώρα λέμε να κατέβουμε να δούμε τι γίνεται σε αυτήν εδώ την κομόπολη. Το εκκλησάκι που θα πάμε βρίσκεται εδώ. Η βροχή του πάει. Μην πας. Τον έχεις ψηφοβία. Τι? Δεν ξέρω. Αυτό είναι το πλησάκι της Παναγίας της Προσιώτησας, αν το λέω σωστά. Αν ξέρετε να τρώτε, όχι όπως τρώω εγώ έτσι με Γιάννη, θα ξέρεις κοτόπουλο και έτσι. Άντε, και κανένα ψαρονέφρι. Αν ξέρετε να τρώτε, τότε να πάτε σε αυτή την ταβέρνα που σας λέω. Έχουν ξεριχθεί και τη χείλη. We'll be right back.
ταβέρνα που σας έλεγα. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Άντε να δούμε τι ώρα θα φτάσουμε. Για πες. Θέλουμε 4 σουβλίτσες σίγουρα.